αδωνία, θάνατος και ανάσταση της φύσης και του ανθρώπου. Ο Άδωνις είναι ένας ηλιακός ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός στην αρχαία Ιωνία, στη Φίνικη, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο πέθαινε και την άνοιξη αναστενόταν, μαζί με τη φύση που την ίδια εποχή αναγεννιόταν. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν ο μοναδικός. Την ίδια τύχη είχαν και οι Ινδοί θεοί Κρίσνας και Βούδας, Σακία. Οι εσταυρωμένοι Ιησούς ο Ναζωραίος, Ταμούους της Συρίας, Βιτόμπα του Τελικονέζε, Ιάου του Νεπάλ, Χεσούς το κλετών Τριειδών και Τσακοάλ του Μεξικού, Κουιρίνους της Ρώμης, ο Θούλης της Αιγύπτου, ο Ίνδρα του Θιβέτ, ο Άτις της Φυργίας, ο Κρήτη της Χαλδαίας, ο Μπάλι της Ασιατικής Ορίσα, ο Ομήθρατης της Περσίας, ο Έλληνας εσταυρωμένος Προμηθέας και ας μην ξεχνάμε τον Ιδέο Δία της Κρήτης που κάθε χρόνο γιορτάζονταν ο θάνατος και η Ανάστασή του στα κρητικά μυστήρια και τέλος τον Διόνυσο που πεθαίνει σαν Διόνυσος Ζαγρέας για να αναστηθεί σαν Διόνυσος Ελευθερέας, σωτήρας και ελευθερωτής των ώριμων ψυχών. Πρόκειται λοιπόν για τον ίδιο μύθο που διατρέχει την παγκόσμια ιστορία καλυμμένος με διαφορετικά ονόματα. Σε ό,τι αφορά τον Άδωνη, ο μύθος μας παραδίδει τα εξής. Ο Κινήρας, βασιλιάς της Κύπρου, όταν κάποτε η κόρη του έφτασε σε ηλικία γάμου, την ρώτησε ποιον άντρα επιθυμεί να νυφευθεί. Όμως η Μοίρα, τιμωρημένη από τη θεά Αφροδίτη για κάποιο αποτόπιμά της, είχε ήδη νιώσει στην καρδιά της τον άνομο έρωτα για τον ίδιο τον πατέρα της. Με τη βοήθεια της παραμάνα της μέθησε το Κινήρα και τον παρέσυρε στην ερωτική της κλίνη για 12 ολόκληρες μέρες και νύχτες. Όταν ο Κινήρας συνήλθε από τη μέθη και συνειδητοποίησε την ανίερη ένωση με την ίδια του την κόρη, κυνήγησε τη Μοίρα για να τη σκοτώσει. Η Μοίρα έτρεξε μακριά για να γλιτώσει από το σπαθί του πατέρα της και κατέφυγε στα όρη. Εκεί η Αφροδίτη της δίνει τη λύτρωση μεταμορφώνοντάς τη στο φυτό Σμύρνα. Όμως μέσα στα σπλάχνα της άλευε ο καρπός της άνομης ένωσης με τον πατέρα της. Όταν το σπαθί την άγγιξε, ο κορμός του δέντρου άνοιξε στα δύο και ξεπετάχτηκε από μέσα ο Άδωνις, ενώ τα δάκρυα της Μοίρας μεταμορφώθηκαν σε μύρωβο διαστό. Η Αφροδίτη έσπευσε να σώσει το μωρό και το παρέδωσε στις νύφες για να το αναθρέψουν. Στη συνέχεια το παρέδωσε μέσα σε Λάρνακα, εξού και το όνομα της πόλης Λάρνακα της Κύπρου, στη θεά Περσεφόνη για να ολοκληρώσει την ανατροφή του, με τη συμφωνία να της το παραδώσει όταν θα γινόταν 18 χρονών. Όταν η Περσεφόνη άνοιξε τη Λάρνακα, θαμπόθηκε από το κάλος και τη λάμψη του βρέφους και μυστικά αποφάσισε πως δεν θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Άδωνις, καθώς μεγάλωνε, γινόταν όλο και πιο φωτεινός και πανέμορφος. Η Αφροδίτη ερωτεύτηκε το κάλος του και ο λαμπερός Άδωνις λάτρεψε παράφορα την όμορφη θεά. Αλλά η Περσεφόνη αρνήθηκε να της τον δώσει πίσω και οι δύο θεές κατέληξαν στον πατέρα Δία για να λύσει τη διαφορά τους. Εκείνος έδωσε εντολή να μείνει 4 μήνες το χρόνο ο Άδωνις κοντά στην Περσεφόνη, 4 μήνες κοντά στην Αφροδίτη και τους υπόλοιπους 4 να διαθέτει το χρόνο του όπως επιθυμεί. Ο Άδωνις επέλεξε τους 4 αυτές μήνες να τους διαθέσει στην Αφροδίτη και στο θεϊκό ερωτά τους. Οι δύο θεϊκοί εραστές ζούσαν τον περίλαμπρο ερωτά τους μέσα στα δάση, μέχρι την αποφράδα εκείνη ημέρα που ο Αυροκόμης Άδωνις έπεσε νεκρός στη διάρκεια ενός κυνηγιού, από το δάγκωμα κάποιου καρπού. Από το αίμα που κύλησε από την πληγή του φύτρωσαν στη μάνα γη κόκκινα ρόδα και παπαρούνες. Η Αφροδίτη έκλαψε και θρήνησε πικρά τον νεαρό εραστή της. Από τα δάκρυά της ξεπήδησαν οι ανεμόνες. Με άφατο πόνο παρακάλεσε την Περσεφόνη να επιτρέψει τον Άδωνη να ανεβαίνει 6 μήνες στη γη. Η Περσεφόνη συμφώνησε και από τότε ο Άδωνις 6 μήνες το χρόνο βρίσκεται στον Άδη και 6 μήνες κοντά στην αγαπημένη του. Λυτρωμένος από το φάσμα του θανάτου, σε ανάμνηση του θανάτου και την Ανάσταση του Άδωνη, τελούταν ετήσιες εορτές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Οι γιορτές αυτές ήταν αλλού διήμερες, αλλού τριήμερες και σε κάποιες πόλεις 7 ημέρες. Οι πρώτες μέρες της γιορτής ήταν οι μέρες Πένθους και είχαν το όνομα Αφανισμός. Λυσίκομες και γυμνόποδες γυναίκες περιέφεραν το ομοίωμα του Θεού. Τελούσαν νεκρική τελετή και προσέφεραν στον αγαπημένο νεκρό γλυκά από μέλι και λάδι. Έρωτες και αγγεία, όπου μερικές μέρες πριν είχαν σπείρει φακί, σιτάρι, κριθάρι και χρή και μαρούλια, τους επωνομαζόμενους κήπους Αδόνιδος. Οι κήποι, μετά το πέρας των δρόμενων, τοποθετούνταν στις στέγες των σπιτιών, όπου αναπτυσσόταν γοργά με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός. Καθ' όλη τη διάρκεια της πομπής έψαλαν πένθυμους ύμνους στα λεγόμενα Αδονίδια, με συνοδεία γίγρας, είδος αυλού. Σπουδαίο δείγμα του τρόπου που θρηνούταν ο Άδωνις είναι ο επιτάφιος Αδόνιδος, του Βίωνος του Σμυρναίου, ένας θρήνος ηλικίας 21 αιώνων. Στη συνέχεια, οι γυναίκες πετούσαν το ομοίωμα του Θεού σε λίμνες, πηγές ή ποτάμια. Μετά το πέρας των ημερών του θρήνου, γιόρταζαν την Ανάσταση του Θεού με ευωχία και εινοποσία, μέσα σε γενικό κλίμα χαράς. Οι αναστάσιμες ημέρες είχαν το όνομα έβρασης. Τα Αδόνια επιβιώνουν μέχρι τις ημέρες μας στο θρήνο της Μεγάλης Παρασκευής, στην αναστάσιμη ακολουθία και σε όλα τα έθιμα που ο χριστιανισμός θέλησε να μας πείσει πως είναι δικά του. Αναστάσιμα κεριά, κόκκινα αυγά, ορφικό σύμβολο, κουλούρια, Σμύρνα που οι μάγοι πρόσφεραν στον Ιησού κλπ. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στην ορφική παράδοση και τον συμβολισμό που επιχειρείται μέσα από αυτή στα μυστήρια της Αδόνιδος, στα μυστήρια του θανάτου και της Ανάστασης. Σύμφωνα με την ορφική θεολογία, η περίοδος του χειμερινού ηλιοστασίου είναι η εποχή της γέννησης του Διονυσίου Ζαγραίος, του ελευθερωτή των ανθρωπίνων ψυχών από τον Άδη. Μετά τη χειμερινή τροπή, ατελείωτο ή δεύτερη μοίηση των ορφικών ή η πρώτη μοίηση, όπου αποκαλύπτονται στο μοιούμενο τα μυστικά της μάνας γης. Ατελείωτο μετά τη φθινοπορεινή ησημερία. Ο χρόνος από τη δεύτερη μοίηση μέχρι την εαρινή ησημερία ήταν, κατά τους ορφικούς, η περίοδο που έπρεπε ο μοιούμενος να εκδηλώσει το σπόρο της ορφικής ιδεολογίας, που είχε ρυφθεί στη διάνοιά του. Η ιαρινή σημερία του ήλιου, κατά την οποία κυρίως ετελούνται και τα Αδόνια, συμβολίζει το θάνατο των παθών της τιτανικής φύσης, της ανθρώπινης ψυχής και της πνευματικής αναγέννησης. Τότε ατελείωτο η τρίτη μοίηση στα ορφικά μυστήρια. Οι ορφικοί συμβόλιζαν την ιαρινή σημερία με το θάνατο, μεταμόρφωση του Διόνυσιου Ζαγραίος και την εκ νέου γέννησή του από τη φύση του Διός, ως Διονύσου του Άνθιου. Αυτό στην πορεία μεταμορφώνεται στο Διόνυσο τον Ελευθερέα, το σωτήρα και ελευθερωτή των ανθρωπίνων ψυχών από τον Άδη, της ηλικής τους φύσης. Είναι αυτή η θαυμάσια θέαση του κόσμου από την ορφική θεολογία, γεμάτη ελπίδα και προσδοκία για την πνευματική αναγέννηση των ανθρωπίνων ψυχών, που τρέφονται στα ιερά ανάματα της ελληνικής μυστηριακής παράδοσης, που μας δονεί στα κατάβαθα του είναι, καθώς καλά γνωρίζουμε πως υπάρχει δρόμος σωτηρίας. Ο δρόμος της επιστροφής στο μυστηριακό ορίζοντα που κατήχαμε και απολέσαμε μαζί με την αλήθεια.